Αέρα πατέρα πάρε, γιατί έτσι μας έφερε μάθια και τελείωσε. Εμάς μας αρκεί και μια κερκίδα 2.000 πέσου κλοκάτ. Δεν είναι κάποιες υπουργές. Ας είναι τώρα. Μην είμαστε άσετα. Δεν είμαστε στην εποχή που πατάγαμε τα λεφτά. Είμαστε ρεαλιστές. Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Αθλητισμού έχουμε κάνει ήδη πολλές τηλεδιασκέψεις που αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον του Υφυπουργού για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Τόνισε ο πρόεδρος της διοίκησης του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής, Βασίλης Γαβριηλίδης, που σημείωσε ότι κατάφεραν να εξασφαλίσουν επιτέλους ικανοποιητικό ρυθμό υπαλλήλων για το στάδιο. Καλωσορίζουμε σήμερα τον Υπουργό μας, κύριο Λευτέρη Αυγεννάκη, τον Υπουργό Αθλητισμού, στην πόλη της Κομωτινής και ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις του Πανθρακικού Εθνικού Σταδίου Κομωτινής. Πράγματι με πρωτοβουλία του κυρίου Αυγεννάκη έχουμε κάνει πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του Υπουργού όσον αφορά τις βελτιώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, γιατί ξέρω εγώ προσωπικά ότι ήταν μια δικιά του ιδέα ώστε επιτέλους οι εγκαταστάσεις μας για πρώτη φορά να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό αριθμό υπαλλήλων που το είχαμε τόσο πολύ ανάγκη. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Υφυπουργού στην περιοχή μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, που σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις για άλλα στάδια στην περιφέρεια. Είναι σημαντική η επίσκεψη, θεωρώ, του Υπουργού Αθλητισμού στην περιοχή μας και στην περιφέρειά μας. Θα ακολουθήσει, όπως είναι γνωστό, συνάντησή μας στην περιφέρεια, όπου εκεί θα έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για τις υποδομές που πρέπει να ενισχύσουν και το στάδιο εδώ, αλλά και άλλα στάδια, εννοώ στους υπόλοιπους νομούς, στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Γιατί ο αθλητισμός παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πλέον στη ζωή μας και ειδικά μετά και την πανδημία του κορονοϊού, αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε, είναι πολύ σημαντικός για την υγεία όλων των συμπολιτών μας. Θα ακολουθήσουν βέβαια συγκεκριμένες ανακοινώσεις όταν αυτά δρομολογηθούν. Την ικανοποίησή του που υπάρχει πλέον διοίκηση και προσωπικό στο Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινής εξέφρασε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγεννάκης, που εξήγηλε τις επόμενες ημέρες στη Δημοπράτηση του Ταρτάν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θέμα των προπονητών που καλούνται να δώσουν λύση. Πολύ χαρούμενος και το εννοώ. Δεν είναι από αυτά τα ψεύτικα, τα ειλικρινή ικανοποίηση και χαρά που βρίσκομαι ξανά σε μια πόλη, σε ένα νομό που ιδιαίτερως αγαπώ και που συναντιέμαι ξανά με φίλους αλλά και με συνεργάτες, όπως η νέα διοίκηση του Πανθρακικού Σταδίου, οι οποίοι βεβαίως έχουν άμεστα δίνουν το χρόνο τους, την ψυχή τους, για να καταφέρουν να κάνουν το καλύτερο για τις εγκαταστάσεις μας. Όπως επίσης, βεβαίως, είμαι και πολύ ικανοποιημένος που συναντιέμαι ξανά με τα στελέχη της περιφέρειας, ιδιαίτερως με τον Περιφερειάρχη, τον φίλο μου τον Χρήστο, και τον Αντιπεριφερειάρχη και όλους όσους έχουμε συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια με άλλες ιδιότητες. Τώρα είμαι εδώ σήμερα διότι μετά από πάρα πολλά χρόνια τοποθετήθηκε διοίκηση, δηλαδή ομάδα η οποία αποτελεί την προέκταση του Υπουργείου Αθλητισμού. Και είμαι επίσης ικανοποιημένος, διότι το είπε και ο πρόεδρος, έχουμε για πρώτη φορά και κάποιους συμβασιούχους εργαζόμενους που δεν είχε ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια μέσα από προγράμματα του ΑΕΔ. Όμως το αίτημα της τοπικής διοικήσεως αλλά και της περιφέρειας ήταν: δέστε τι θα κάνουμε με το Ταρτάν. Ένα έργο το οποίο χρειάζεται, απαιτείται να τρέξει. Εμείς λοιπόν είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τις επόμενες 10 ημέρες, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά κάπου εκεί θα έχουμε τη δημοπράτηση του έργου αυτού, προϋπολογισμού 780.000 ευρώ. Συνάμα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, θα πιέσουμε και θα τρέξουμε με όποιο τρόπο, νόμιμο πάντοτε, μπορούμε να εφαρμόσουμε έτσι ώστε και το θέμα του τένις να εξελιχθεί, δεδομένου ότι έχει βαλτώσει μια περίοδο με ένα εργολάβο ο οποίος δεν φαίνεται να ενεργοποιείται όπως θα θέλαμε. Τώρα, λάθος των υπηρεσιών, λάθος του ιδίου, θα το λύσουμε γιατί άλλοι τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Συνάμα, άκουσα και άλλες ανάγκες για το στάδιο αυτή, τις εγκαταστάσεις αυτές, όμως περισσότερα θα πούμε και μετά που θα έχουμε συνεδρίαση με τα μέλη της διοικήσεως, με τον Περιφερειάρχη, τα στελέχη του, για να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε και άλλα πράγματα, έτσι ώστε αυτός ο χώρος, που είναι πραγματικά κόσμημα, να αποκτήσει ακόμη περισσότερη ζωή και με εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο σωστό, με τρόπο έτσι ανοιχτό για όλους τους πολίτες, αλλά για όλα τα τοπικά αθλητικά σωματεία. Ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός προσφέρει μια ποιότητα στην καθημερινότητα, στη ζωή όλων μας. Και είμαστε αποφασισμένοι ως κυβέρνηση, με εντολή του Πρωθυπουργού μας,
να αξιοποιήσουμε με σωστό τρόπο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας. Να αξιοποιήσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε μέσα από συνέργειες με αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού και με όποιο άλλο τρόπο, ώστε να οριμάσουν έργα και να μπορέσουμε και με το ταμείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που από την επόμενη χρονιά θα έχουμε στη διάθεσή μας και προβλέπεται ένα μεγάλο ποσό για αθλητικές εγκαταστάσεις, να μπορέσουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα καλύτερες, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και ευρύτερα σε όλους τους Δήμους, σε όλα τα σημεία της χώρας μας. Έργο δύσκολο, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια εγκατάλειψη διαφορίας, καλούμαστε να κάνουμε δουλειά. Θα κάνουμε δουλειά. Είναι βέβαιο, έχουμε και την όρεξη, έχουμε και το μεράκι, αλλά κυρίως έχουμε και τη διάθεση να συνεργαστούμε χωρίς κόμπλεξ, χωρίς δυσκολία, για να κάνουμε έργο. Χαίρομαι που έχετε στην περιοχή σας και μια ισχυρή ομάδα, πυρήνα αθλητισμού, που είναι τα ΤΕΦΑ ή ΣΕΦΑ πιο σωστά, στους οποίους θα τους συναντήσουμε στη συνέχεια και που θα έχουμε και στενή συνεργασία με τα στελέχη του Πανεπιστημίου για τα θέματα των προπονητών και των δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν. Είναι το επόμενο μεγάλο θέμα που καλούμαστε να λύσουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια ως Υπουργείο Αθλητισμού και θα το κάνουμε πάντα σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκομένους. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Αθλητισμού επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ΣΕΦΑ και ενημερώθηκε για τις αθλητικές υποδομές που έχουν αλλά και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Όλα ο εξοπλισμός είναι από το Πανεπιστήμιο και από προγράμματα που παίρνουμε και από την τις προσέχουμε, τις χρησιμοποιούμε, τις χρησιμοποιεί η πόλη, η Θράκη. Έχουμε περίπου 800 ώρες εκπαίδευση στην ομάδα με φοιτητές εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε διαζώσεις. Είναι εδώ οι φοιτητές μας, τους βλέπετε και όλα, συγγνώμη, βάλτε γέλα. Είναι το, η εγκατάσταση, το πολιτικό που θα μετά. Μπάντμιντον, εδώ πίσω. Είμαστε στη φάση της μελέτης. Έχουμε το μελετητή. Τι θα κάνετε μετά, για αυτό όχι, να κάνουμε μια ελαφριά κατασκευή, την οποία πιστεύουμε ότι θα μας χρηματοδοτήσει η περιφέρεια. Όπως έτσι, έχουμε περάσει τη διάταξη πριν 3 εβδομάδες, στο 47-26 νόμου, όπου ελαφριές κατασκευές τύπου μπαλόνια, ας πούμε, ή τύπου τολ, που είναι, θεωρώ, δεν είναι παχτωμένες, ας πούμε. Αυτό θα είναι παχτωμένο κανονικά. Ναι.